Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας. Οι παλιοί κάτοικοι της Αττικής δεν ζούσαν όλοι σε ένα μέρος. Μερικοί κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι στις πεδιάδες και την παραλία. Ο ξακουστός βασιλιάς Θησέας τους παρακίνησε να συγκεντρωθούν και να κατοικήσουν όλοι μαζί. Έτσι, άρχισε σιγά σιγά γύρω από την Ακρόπολη να δημιουργείται η Αθήνα. Για να θυμούνται μάλιστα οι Αθηναίοι αυτό το γεγονός, γιόρταζαν τα Παναθήναια. Αργότερα, οι Δωρεοί από την Πελοπόννησο θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα. Για να είναι σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν, ρώτησαν το μαντίο των Δελφών. Το μαντίο απάντησε ότι θα την κατακτήσουν αν δεν σκοτώσουν το βασιλιά τους. Μόλις το έμαθε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Κόδρος, ντύθηκε βιαστικά με ρούχα χωρικού και πήγε στο στρατόπεδο των Δωριαίων. Εκεί επιτέθηκε σε 2 στρατιώτες. Αυτοί αμύνθηκαν και κατάφεραν να το σκοτώσουν. Την άλλη μέρα, οι Αθηναίοι ζήτησαν να θάψουν τον νεκρό βασιλιά τους. Τότε, οι Δωρεοί κατάλαβαν τι λάθος είχαν κάνει. Η Αθήνα είχε σωθεί. Μετά τον Κόδρο, οι Αθηναίοι δεν έκαναν άλλο βασιλιά. Την εξουσία πήραν οι Ευγενείς και το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. Το έδαφος όμως της Αττικής ήταν φτωχό και δεν έφτανε να θρέψει τους κατοίκους. Πολλοί ήταν χρεωμένοι και διαμαρτύρονταν. Στο δικαστήριο δεν έβρισκαν δίκιο, γιατί οι νόμοι ήταν άγραφοι και οι δικαστές ευγενείς. Για να σταματήσει η αναστάτωση, οι ευγενείς ανέθεσαν στον Δράκοντα να γράφει τους νόμους το 624 π.Χ. Οι νόμοι όμως του Δράκοντα ήταν τόσο σκληροί που κάποιοι είπαν ότι ήταν γραμμένοι με αίμα.